Στο βλέμμα σου διαβάζω λόγια που μείναν αφανερωτά. Δεν πρέπει αλλά γιορτάζω για τον ανίποτο τον έρωτα. Στον αχέρι μου δεμένα όσα διάλεξα και κράτησα, στα άλλο χέρι μου κρυμμένα όσα χωρίς να θέλω αγάπησα. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Κόκκινα σημάδια σε πουκάμισο λευκό, μια μαχαιριά που με κόψε στα δυο. Θα ήθελα τα πράγματα να ξαναγίνουν όπως πριν. Εγώ να δεις πόσο θέλω να γίνουν τα πράγματα όπως πριν, Μόνικα. Μπορείς να του μιλήσεις? Σε παρακαλώ. Ναι, θα του μιλήσω. Και θα μιλήσω εσύ χαρά, γιατί ενοχλεί με πάρα πολλά που τη βλέπω να σου κάνει επίθεση συνέχεια. Στέτσια, η αδερφή μου θα κάνει κόμμα με τη μητριά μου για να με πολεμήσουν. Μάριε, να είσαι φρόνιμος, Yes, sir! Δεν μου είπε τώρα. Ο Μάριος μιλάει και αγγλικά, έτσι δεν είναι? Κοφ! Ποιος είναι αυτός? Ίσως η αστυνομία να ξέρει κάτι, να υποψιάζεται κάτι, ότι το μωρό της Γαβριέλας υπάρχει μια πιθανότητα να δικό σου. Οπότε... Άντε ρε Ρένα, ακόμα λέω να πεις ότι εγώ την εξαφάνισα. Πώς να ηρεμήσω, κύριε Φίλιππο. Άμα οι δίνες ψάχνουν την κόρη μου μέσα στον υδατοφράκτη. Είναι καθόλου εύκολο, ξέρω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την εξαφάνιση της, γι' αυτόν κόψε το. Έλα ρε, μ' αρέσει να σε πειράζω. Το ξέρω πως δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση. Α? Είπα σου, το ξέρω ότι δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση και να σου πω από πού. Αν το έχεις κάνει εσύ, αν την είχες εξαφανίσει, δεν θα βρίσκανε ούτε το κοκαλάκι της. Τίποτα δεν βρίσκανε από αυτήν. Ψιλοερασιτέχνη μου φάνηκε αυτός που έκανε την εξαφάνιση. Ήβραμεν, τούτον το ύφασμα. Νομίζετε εν κάποιον που τα φορέματα της κορής σας? Ηλέκτρα μου, συνειδητοποιάς τι γίνεται. Πάμε να γνωρίσεις τον παπά σου. Σωστά. Άντε, άνοιξε το βήμα σου. Τι έπαθες? Δεν μπορώ, Ρένα. Δεν μπορώ, έχω παραλύσει, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Κάτσε, Big Brother, έμεινες αμέσως σαν το φλάμπουρο. Φιλιππέ, κάτι συμφωνήσαμε τις προάλλες, νομίζω. Sorry. Έμπρεπε να είσαι καλό Big Brother. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολύ πλούτος. Οι ξένοι δανείζονται από η γλώσσα μας. Άρα, σε πάρε. Yes, sir. Have a seat, please. Τώρα είναι αστείο τούτο, ρε Φιλιππέ. Ένα τόπι ηρωνία τούτον που είναι. Σε παρακαλώ, Φιλιππέ. Σταυρό. Είσαι και φιλόλογος, αλλά είσαι και αθιάσερός. Να μην ο κόσμος άψεν και έκρουσεν και αλεπού είσαι γάμο. Έχουμε τόσα προβλήματα και εσέναν έπιασε η έννοια της ελληνικής γλώσσας. Είσαι χειρότερος που η γυναίκα μου που αεροβατεί. Να με να συμφωνήσουμε. Να κατέχεις ότι αεροβατείς. Όχι. Ότι έχουμε πολλά προβλήματα γύρω μας. Εσύ για ποια προβλήματα, για τα δικά μου, ξαγιά δικά σου. Σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Έμπα στο ψητόν και έσπασες με. Πρώτα ακούω. Τι σχέση είναι εσείς με την εξαφάνιση της Γαβριέλα, ρε Φιλιππέ? Μάλιστα. Εσύ τι σχέση είναι εσείς με την εξαφάνιση, Σταυρό? Εγώ καμιά. Το ίδιο σου απαντώ και εγώ. Καμιά σχέση δεν έχω. Φιλιππέ, είσαι σίγουρος? Φίλιππε, είσαι σίγουρος? Τι σκέφτεσαι, Ηλέκτρα? Δεν ξέρω. Το μυαλό μου είναι τελείως άδειο. Μπορεί να ήταν μέσα και να μην μας απάντησε. Αποκλείεται να ήταν μέσα και να μην μας απάντησε. Χτυπούσαμε την πόρτα για 10 λεπτά. Ρένα, μπορεί ο Θεός να μην θέλει να συναντηθώ με αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, Θωμά. Γεια σου, Ρένα μου. Πού σε βρίσκω? Είστε για κάποια δουλειά στο Ζήγη. Στο Ζήγη? Στο Ζήγη ναι, πήγαμε με την Ελένη για να γιορτάσουμε την απόφαση να παντρευτούμε. Πού να ξέρα ότι ο κύριος Χάλκης θα μας τα εδιάλει ενούλα μας τα όνειρα. Τι να πω, ρε Θωμά. Ελυπηθήκα πολλά που ήταν έτσι τα πράγματα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να της μιλήσεις? Να δεις τι σκέφτεται. Να της μιλήσω, Θωμά. Παρόλο που σου κρύφω ότι νιώθω πολλές τύψεις. Τύψεις? Γιατί? Πήρα κάποιες φορές την Ελένη κρυφά στο ξενοδοχείο να συναντήσει τον Άλκη. Τι? Μα σοβαρά? Έτσι κατέ μου το είπες, Ρένα. Θωμά, νιώθω άσχημα που σου το είπα τότε, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το συζητήσω τώρα. Εντάξει, Ρένα. Εν πειράζει. Εσυνήθισα να με προδώνουν όλοι. Πάμε να φύγουμε. Πού πάεις? Η μοίρα δεν θέλει να συναντήσω τον πατέρα μου, Ρενάκη. Πάμε πίσω, σε παρακαλώ. Ηλεκτρά, δεν πρόκειται να φύγουμε από το Ζήγη, εάν δεν του μιλήσεις. Θα πάμε να χτυπούμε συνέχεια την πόρτα μέχρι να μας απαντήσει κάποιος. Θες να πάω να πιω έναν καφέ ώσπου να επιστρέψει πίσω? Πολύ καθαριότητα έπαιζες σήμερα, ρε Μόνικα. Σε ενοχλεί και που καθαρίζω. Πότε αποφάσισες να τον παίξεις χαροπίνικο, κυρούλα? Χαρά σταμάτα. Απλώς μια παρατήρηση να έκανα. Απλώς είπες την κακία σου πάλι. Μπορούμε, σας παρακαλώ, να αλλάξουμε κουβέντα. Να αλλάξουμε κουβέντα. Επέρασε ο Θωμάς που το περιοδικό σήμερα. Και? Άρχισε να μου λαλεί ότι έπαθε εγκατάθλιψη και ότι έπιασε άδεια από το σχολείο. Ω, και αποφάσισε πως εσύ, Χαρά, είσαι ο πιο κατάλληλος ψυχολόγος. Ελπίζω να μην του μίλησες όπως μιλάς σε μένα, γιατί θα του προκαλούσες μεγαλύτερη κατάθλιψη. Είπα του να σταματήσει να σε βουρά από πίσω και να φερθεί με λίγη αξιοπρέπεια. Να σε αφήσει ήσυχη. Είναι σωστά που το είπα? Δεν ήξερα ποιον τι σωστόν και τι λάθος. Να αφήσεις τη Χαρά να αποφασίσει για τη ζωή σου, Ελένη μου. Η Χαρά τα ξέρει όλα. Η Χαρά δεν θα πατήσει ποτέ τον άντρα της, Μόνικα. Ποτέ μη λες ποτέ, Χαρά. Και μην καταδικάζεις με τόση ευκολία τους ανθρώπους. Μου άρεσε και που τη στεναχωρείς. Πως στεναχώρησε τον παπά μας, άρεσε σου. Μαράζωσα για εκείνο που είπες για το Θωμά. Λυπούμε τον, τι να κάνω όμως. Νομίζω, ρε Ελένη, το καλύτερο συναίσθημα για κάποιον είναι ο ήχτος. Εγώ όμως το προκάλεσα την κατάθλιψη. Και να παντρευτείς το Θωμά που ήχτο? Δεν είπα έτσι πράγμα, Χαρά. Απλά μου αρέσει να ξέρω πως κάποιος υποφέρει εξαιτίας μου. Μάλλον περνούμε πολλά άσχημη φάση σαν οικογένεια. Ο παπάς προβλήματα με τη Μόνικα. Εγώ προβλήματα με τον πελόν των στράτων. Εσύ προβλήματα με τον Θωμά. Μόνον ο Αλέξανδρος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει προβλήματα. Εν έχει. Απλώς δεν μπορεί να μας τα πει. Πάει η αδερφή σου, Άρη μου. Πάει η αδερφή σου, πάει το παιδί μου. Πάει. Ήρθε εδώ κάτω να σκοτωθεί, να κλειδώσει που τα βάσανα. Τίποτε είναι σίγουρο ακόμα, κυρία Άννα. Ακούει τη αστυνομικό νόμο, μα τίποτα είναι σίγουρο. Ένα κομμάτι από το φουστάνι τη Γαβριέλα μα που βρέθηκε, Άρη. Θα περιμένουμε, ρε μαμά, μέχρι να βρει αναλύσει, please. Κάμε υπομονή, κυρία Άννα. Πολλά ρούχα μοιάζουν και σημαίνει δικό. Εσύ, ο πεθερό σου, καταστρέψε την κόρη μου. Συγχώρατη, ρε Μάρκο, συγχώρατη, δεν πα στον καημόν τη που τα λέει. Εντάξει, καταλαβαίνω. Πού μας είναι αστυνομικοί! Πάνε να κάνουν ανάλυση, ρε μαμά. Πάνε να κάνουν ανάλυση των ρούχων. Ειδείτε σε δαμέ ακόμα. Και πού να την ευρώ. Την κόρη μου, νου την ευρώ τα μέσα, την κόρη μου. Παιδί μου, παιδί μου, τι σου έκανα, παιδί μου. Μαμά! Η Γαβριέλα να βρεθεί σε ένα ζωντανή. Ακούεις με? Παναγία μου, βοήθα μας. Βοήθα μας, Παναγία μου, αν αντέχω άλλα. Βοήθα μας. Να βρεθεί, κυρία. Είμαι σίγουρος να βρεθεί. Σόψουν εκείνοι που την επικράναν. Μα νομίζεις είμαι κανένα μαθητούδη σου και ψάχνεις να βρεις τι αταξία ανέκαμα να με βάλεις τιμωρία. Απλά θέλω να μάθω την αλήθεια, Φίλιππε. Και ποια είναι η αλήθεια για σένα, Σταυρό, ότι εγώ έκαμα κακόν της Γαβριέλας. Α! Και πού ξέρουμε να δεν επήγαινε να αυτοκτονήσει όπως την άλλη φορά. Μήπως για την απόπειρα της Γαβριέλας ήσουν άμυρος ευθυνών. Ήσουν άμυρος ευθυνών. Ο ανώτερος. Ο μορφωμένος λυκειάρχης, το αγαπημένο παιδί των γονιών μας. Φταίω και για τούτο. Που έχασα τη μοναδική γυναίκα που αγάπησα στη ζωή μου, ναι, φταίεις. Ούτε για τούτο φταίω, Φίλιππε. Αλλά πρώτη ώρα να μην το συζητήσουμε τώρα. Και τι να συζητήσουμε, Σταύρο? Τα υπονοούμενα σου ότι εξαφάνισα εγώ την Γαβριέλα, εγώ. Που έπαθα όπως τον πελώνα, μαν έπαθα ότι εκτύπησε η Ελένη. Που ήμουν δίπλα σου, που η Χαρά έφυγε με το στράτο, που ήμουν δίπλα σου, που η Μόνικα έφυγε με το στράτο. Εντάξει ρε Φίλιππε, με φωνάζεις, εντάξει. Είναι για να σε καταδικάσω που θέλω να μάθω την αλήθεια. Απλώς δεν μπορώ να θωρώ την Άννα να υποφέρει, ρε Φίλιππε. Εν και φταίει της κανένας αν η κόρη της εντάσει 400. Πού έπιε και χαραγγίστηκε πάλι. Φωνάζεις ρε Φίλιππε, εντάξει, ακόμα κι αν είναι ο καλύτερος άνθρωπος η Γαβριέλα, σημαίνει πως είναι ασήμαντος άνθρωπος. Ακόμα και αν η Άννα δεν είναι η καλύτερη μάνα, σημαίνει πονά λιότερο, ρε Φίλιππε. Δεν καταλάβω τώρα από τις φιλολογίες που μου λαλείς. Προσπάθησες να καταλάβεις. Και θέλω να μου πεις, αλλά πριν να μου πεις, θέλω να μιλήσεις με τη συνείδηση σου, Φίλιππε. Εσέναν η συνείδηση σου εμπεντακάθαριζε κάνεις μου μαθήματα εμένα. Ωραία, έχεις δίκιο. Ωραία, έχεις δίκιο. Εντάξει. Ουδείς αναμαρτήτως. Γεια. Ηλέκτρα μου, γιατί είσαι έτσι, γιατί τόσο λυπημένο ύφος? Δεν είμαι λυπημένη. Φοβισμένη είμαι. Μα γιατί? Ξανά είπες μου το πράγμα και πραγματικά μπορώ να το καταλάβω. Το βλέπω ότι δεν καταλαβαίνεις. Γιατί από τότε που έμαθα ότι είμαι υιοθετημένη, όλη μου τη ζωή κατηγορώ τον πραγματικό μου πατέρα. Όλη μου τη ζωή. Και τώρα, Ηλέκτρα, ήρθε η στιγμή να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον και να αφήσετε πίσω το παρελθόν. Δεν μπορεί ένα γεγονός που έγινε πριν 40 χρόνια να δηλητηριάζει ακόμα τη ζωή σας. Τα βλέπεις? Το βλέπεις ότι δεν με καταλαβαίνεις τελικά. Ηλέκτρα μου, ο παπάς σου έφυγε απότομα. Μπορεί να μην έμαθε ποτέ για τη γέννησή σου. Μπορεί να μην ξέρει καν ότι έχει μια κόρη και ότι δόθηκε για υιοθεσία, σωστά. Μπορεί και να έχεις δίκιο. Κι αν ούτε ακόμα και τώρα δεν θέλει να το μάθει. Αν δεν θέλει να μάθει ότι έχει παιδί. Λάθος, Ηλέκτρα. Είμαι σίγουρη ότι μόλις σε βάλει μέσα στην αγκαλιά του θα είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Δεν το πιστεύω. Ειλικρινά δεν το πιστεύω. Καφέδες σας. Ωστε τον ήβρε τον κύριο Αντώνηνα. Δεν πειράζει. Να περιμένουμε να επιστρέψει. Μήπως ξέρετε πού μπορεί να είναι? Μήπως βγήκε για ψάρεμα στα ανοιχτά? Έχει καιρό που σταμάτησε το ψάρεμα. Ασχολείται μόνο με το καλάμι, για χόμπι. Πού πάει συνήθως? Πολλούς διάφορους τόπους. Είναι λίγο περίεργος. Δηλαδή, τι εννοείται περίεργος? Πίνει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, είναι αλκοολικός? Δεν το πιστεύω, είσαστε πολλά τυχερές. Εδώ και κάτω ψαρεύκει με το καλάμι. Κόρη, σηκώ να κάνεις καμιά δουλειά. Κάμε εσύ, γιατί δεν κάνεις? Αγκαστρωμένη και άρρωστη να πω του κατουπίσει. Κορί, ευαρέθηκα να σε θωρά κάθεσαι και να κορτώνεις ζάμπα. Μα ναι, που κάνεις για με? Θωρώ συνταγές, μανούλες δύσκολες. Μαριέ μου, ήταν που πεθύμησαν η ψυχή σου να φάει. Παγωτό. Παγωτό, μα έτσι καιρό, γιώκα μου, να πέσουν τα δόντια σου που την κρυάδα. Κοριλέλα, να που το λαλούσαν γίνον το εύκολο το φαΐν που μας έκαμνε η μακαρισμένη Ειρήνου. Φουσλέ, αθυμήθηκα το. Σουβλέ. Φουσλέ η μίση μου. Ευτυχώς κόρη πω και το μωρό και διορθώνησε αμπάλατη. Έτω και σου, φουσλέ, σουφλέ, το ίδιο φαΐνενι. Συμφωνώ. Το που συμφώνησε και ο Μάριος μας. Εγώ. Είναι εσύ, γιώκα μου. Εγώ σρέφ, ανάλυση, φιλό. Να μαϊρέψεις και του Διονύση, να του μαϊρέψεις. Περκυγέ μου, εσείς παραπάνω νου μου τη φιρενάδα μου και κάνεις κανένα φαΐν της προκοπής, Λεβέντη μου. Κάτσαμε. Είσαι σίγουρος πως θέλεις βοήθεια? Yes, madam. Είδες, κοριλέλα, είναι τα ωραίες λέξεις λαλί τούτον το μωρό. Στραβάρα μες τα μάτια σου. Μάριε! Μάριε! Αγιά μου, του Τζίκου μου. Είσαι καλά, γιώκα μου? Καλά. Με τα τραπέζι. Να στρώσουμε τραπέζι, κόρη, σε 5 λεπτά ήταν έτοιμο το φάει. Όχι σαν εσένα που θέλεις 10 ώρες. Ποιος είναι? Ξέρω εγώ. Να 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 να. Ταραμ, ταραμ, ταρα, 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 ταρα. Αγαπημένοι μας, με συγχωρέσει ο κύριος Καβάφης που αλλάζω λίγο από τους στίχους του. Είπεν ο Στράτος, άντρας πολύ ερωτευμένος. Εγώ, τα πάθη μου, δεν τα φοβούμαι πια. Το σώμα μου, στες ειδονές θα δώσω. Στες απολαύσεις, στες ονειρεμένες, στες τολμηρότερες ερωτικές μου επιθυμίες. Στες λάγνες του αίματός μου ορμές, χωρίς κανένα φόβο. Μπράβο μου, πολύ καλός ήμουν. Στράτο, συγγνώμη που επεμβαίνω, αλλά εκατάντησες εφιάλτης για όλους μας. Ξέρεις πόσον υποφέραμε που έπιανες τη χαρά και εξαφανίστηκες. Ο Αλέξανδρος έκλαινε, ο παπάς μου επήρε να πεθάνει από την αγωνία του. Εγώ δεν ήξερα τι έκαμνα. Ναι, αλλά η ζωή σας, χάρη σε μένα, απόκτησε χαρά. Απόκτησε ομορφιά, πάθος, κόκκινο πάθος. Έρωτα, επιθυμία και κυρίως εκπλήξεις. Κοιτάξτε τώρα τι σας έχω. Άλλη εκπλήξη, εκπληξούλα. Κοιτάξτε. Ταταν, ταταν. Κοιτάξτε πόσο ταιριάζει αυτό που έχω εδώ μέσα. Ένα ολόλευκο, νυφικό, με το σοκολατένιο χρώμα της αγαπούλας μου από εδώ. Κοίτα πόσο ταιριάζει. Πω, δεν της ταιριάζει, δεν της πάει, Φόρεσέ το, χαρούλι μου, φόρεσέ το να σε δω. Νυφούλα θέλω να σε δω. Στρατό, πιάσου τον νυφικό και σηκουφίε τώρα. Αχ, τώρα με πληγώνεις. Τώρα θα αυτοκτονήσω. Φόρεσε το νυφικό. Άκουσες τι είπε? Να φύγω, δεν φεύγω από εδώ. Αν δεν φορέσει το νυφικό, πες στη αδελφούλα σου. Στράτο, σε παρακαλώ, δεν θέλει να το φορήσει. Φύγε να έρθει ο παπάς μας. Α, τώρα τρόμαξα. Τώρα θα τρελαθώ. Φόρεσε το νυφικό. πήγαινε. Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ πέρα αν δεν σε δώνει φούλα. Είσαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος. Δηλαδή, αν το φορέσει να φύγεις. Το υπόσχομαι. Κρέτα. Να, κοιτά, στο σταυρό που σου κάνω. Θα φύγω. Αλλιώς θα μείνω εδώ να περιμένω τον πεθερούλη μου να του δείξω πόσο άρρωστος είμαι. Πήγαινε να φορέσει το νηφικό τώρα. Θα σε περιμένω εδώ. Έλα σε καμάρο σου. Αγάπη μου. Πού είμαστε τα καλά μαγιαρέ, να κάνουμε στην παραγγελία. Όχι. Γιατί? Ένα έχω νου για δουλειά, ρε Μάρκο. Σκέφτομαι συνέχεια να την καημένη τη μάνα μου. Έχει δύο μέρες να φάει τίποτε. Θέλει να πάει σπίτι ρε, να ξεκουρασεις λίγο. Γιατί να πάω σπίτι? Για να σκέφτομαι συνέχεια. Ήταν... Θέλω να πω, ένι. Πολλά παράξενη η Γαβριέλα. Ό,τι και να είναι, ένα αρθί μου σε αγαπώτη. Συμπεριφέρεται πολλά παράξενα στις τελευταίες μέρες. Είχε πολλά προβλήματα με την εγκυμοσύνη της. Όχι, όχι. Δεν είναι τούτον. Τι να σου πω τώρα. Τας 50.000 ευρώ τι τα ήθελε, ρε. 50.000 ευρώ. Για ποιες 50.000 ευρώ μιλάς? Μάρκο, ρωτήσα σε κάτι. Για ποιες 50.000 ευρώ μιλάς? Εζαλίστηκα να σε θωρώ, κοίταγελ, μες στο γραφείο μου, κυρία Άννα. Είναι να μου πάθες τώρα, έμαθες κάτι που το ξέρω. Έρχομαι μες στο γραφείο σου και το μωρό μου εδουλεύκε στους οπός τη σκλάβαν. Και τον τα πήρες έκαμε και τώρα ούλοι που γυρώ. Άτε πάλι. Τι υπονοείς τώρα? Πόθεν ως τα πόθεν να κάνω εγώ κακό στη Γαβριέλα. Δεν ξέρω τίποτε πιο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εσύ και ο γαμπρούλης σου έκαμετε πολύ κακό στο παιδί μου. Καταλαβαίνω, κυρία Άννα, ότι είσαι πάρα πολλά αναστατωμένη. Αλλά δεν δέχομαι να μου ρίχνεις μπιχτές ότι έχω ανάμειξη στην εξαφάνιση της κόρης σου. Να δούμε τι έκοψε ο νους της τούτην τη φορά. Και το αυτοκίνητο πώς ευρέθηκε δίπλα στο φράχτη, το ρούχο μου ήβραν. Τα ρούχον ήβρα. Η αστυνομία έβρενε ένα ρούχο και νομίζω πως εμπού το φουστάνι της Γαβριέλας μου. Νομίζεις. Μπορεί να είναι κανέναν άσχετον πατσαούρι. Η μάνα έχει ένστικτον, κύριε Φίλιππε. Κυρία Άννα, η κόρη σου των τελευταίων καιρών έκανε πολλές πελάρες. Ο απελπισμένος άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Ο απελπισμένος άνθρωπος έγινε εκβιαστής. Δεν μου θέλεις να πεις, κύριε Φίλιππε. Τίποτε εξιάστο. Μιλώ γενικά. Ω, τι έκπληξη είναι αυτή. Γεια σου, Διονύση. Ναι. Αυτά είναι για σένα. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλοσύνη σου. Είναι υπέροχα. Για πέρασε. Θα μορφύνουν και το σπιτάκι μου. Ωραίο είναι το σπίτι σου. Ζεστό. Ναι. Ταπεινό. Σωστά. Κάτσε. Ευχαριστώ. Είσαι καλά, Μόνικα? Όχι και πολύ. Ξέρεις πως η σχέση μας με τον Σταύρο δεν είναι στα καλύτερα. Το ξέρω. Δεν σου κρύβω ότι το κουβεντιάσαμε αυτό. Φαντάζομαι πως με θεωρεί τη χειρότερη γυναίκα του κόσμου. Όχι. Απλά είναι πληγωμένος. Το καταλαβαίνω. Κι εγώ ήμουν πολύ πληγωμένη κάποτε. Ναι, αλλά από όσο ξέρω, ο Σταύρος δεν έκανε κάτι επίτηδες για να σε πληγώσει. Άθελα του ίσως, αλλά με πλήγωσε. Δεν υπάρχει χειρότερο συναίσθημα για μια γυναίκα από το να κοιμάται δίπλα από έναν άντρα που ονειρεύεται μια άλλη γυναίκα. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την πράξη σου, Μόνικα. Ίσως θα έπρεπε να του μιλήσεις, παρά να πας να πέσεις στον πρώτο τυχόντα για παρηγοριά. Ίσως ακούγεται σκληρό αυτό που λέω, αλλά... Όχι, όχι. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Απλά... όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Κάνουμε τα λάθη μας, τις αμαρτίες μας. Αχ, Θεέ μου. Είμαι πολύ δυστυχισμένη, Διονύση. Βοήθησε. Πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω? Ο Σταύρος σε σέβεται πάρα πολύ και σε ακούει. Θα σου ήμουν πολύ ευγνώμων αν του μιλούσες, αν του έλεγες πως έχω μετανιώσει για αυτό που έχω κάνει. Πως ήταν μια πράξη απελπισίας και δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Δεν σου κρύβω ότι του έχω μιλήσει ήδη γι' αυτό. Και... θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και πολλή αγάπη από τη μεριά σου για να σώσεις τη λογάμου σας. Αν φυσικά θέλεις να τον σώσεις. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να χάσω τον Σταύρο. Θα κάνω τα πάντα για να τον κρατήσω. Τότε θα πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ για να μην φτάσετε στο χωρισμό. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, Διονύση. Ό,τι θέλεις. Εσύ τι γνώμη έχεις για την Ηλέκτρα? Πόση ώρα θα με κοιτάτε με αυτό το ύφος? Σου αρέσει πολύ το ψάρεμα, κύριε. Να με φωνάζετε κύριε Αντώνη. Εγώ είμαι η Ρένα. Κι εγώ η Ηλέκτρα. Ξέρω. Ξέρεις? Πώς ξέρεις? Η θάλασσα λέει πολλά μυστικά στους ναυτικούς. Λίγο ουζάκι? Όχι, ευχαριστώ. Σας αρέσει το ποτό, κύριε Αντώνη, ε? Πίνω για να ξεχάσω. Να ξεχάσεις τι? Τη ζωή μου όλη. Δεν είσαι από το Ζήγη, σωστά? Είμαι από τη Ρόδο. Μένω χρόνια όμως στο Ζήγη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ήρθατε στην Κύπρο, σωστά? Ήμουν με την ελληνική μεραρχία. Έφυγα όμως το 68. Να σας κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση. Ό,τι θέλεις ρώτα. Όταν ήσασταν εδώ, το 68, είχατε σχέση με καμιά κοπέλα? Με μια πολύ όμορφη κοπέλα. Αυτή θέλω να ξεχάσω. Μήπως θυμάστε το όνομά της? Ειρήνη τη λέγανε. Είσαι η πιο όμορφη νυφούλα που έχω δει στη ζωή μου. Είσαι η θεά των θεών. Περίμενε να δεις τι σου έχω ετοιμάσει, μωρό μου. Θεά, η καλύτερη, η ομορφότερη. Η τέλεια θεά. Αυτό είναι το... Μπορείς να έρθεις. Ελενάκη, βλέπεις την ομορφιά της. Πώς πηγαίνει αυτό το νυφικό. Λοιπόν, Ελενάκη. Σε διορίζω κουμπάρα μας. Θα είσαι εσύ κουμπάρα στο γάμο. Θα κάνουμε ένα γάμο κυπριακό. Με λαγούτα, βιολιά. Αλλά για να γίνεις κουμπάρα και πιθανόν και νονά των παιδιών μας, θα μας βγάλεις πρώτα μια φωτογραφία. Γιατί κάνουμε τώρα πρόβα νηφικού. Χαμογέλα, χαρουλάκι, χαμογέλα. Άκουσες τι είπα, κοριτσάκι, κάνουμε πρόβα νηφικού τώρα. Πρόβα νηφικού. Βγάλε μας φωτογραφία. Θέλω να είμαστε δίπλα-δίπλα. Έτσι, στη φωτογραφία, όπως θα είμαστε στη ζωή μας, ευτυχισμένοι, μια ολόκληρη ζωή. Και έτσι, έλα χαμογέλα. Λοιπόν, καλή, φτάνει. Ακούς πως μου μιλάει? Έκαμες το σοου σου, φτάνει. Πάω να βγάλω τον νηφικό. Ναι. Φέρ' το. Και να εξαφανιστείς πουδά μέσα. Ακούς πως μιλάει. Στον άνθρωπό της. Αλλά τουλάχιστον εσύ... είσαι γλυκιά, εσύ. Είσαι καλό και τρυφερό πλασματάκι, ενώ η δικιά μου βγήκε άγρια, άγρια. Ίσως γι' αυτό την αγαπάω. Την αγαπάω μέχρι θανάτου. Αυτό να το θυμάστε όλοι σας εδώ μέσα. Θανάτο. Θάνατο πατή σας και της μνήμας ζωή χαρισάμενος. Έχεις αγαπήσει ποτέ παράφορα μέχρι θανάτου? Στράτο, σε παρακαλώ. Η χαρά καμενότη της είπες. Σε παρακαλώ, φύε. Αγάπησες ποτέ? Αληθινά? Ναι, αλλά δεν μου φκήγες σε καλό. Δηλαδή? Μεγάλη ιστορία, Στρατό. Σε παρακαλώ, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στην οικογένειά μας. Τούτη αιμονίσουμε τη χαρά μας φέρνει αναστάτωση. Σε παρακαλώ, άφες μας ήσυχους. Την αγαπώ. Την αγαπώ. Στρατό. Την αγαπώ. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αγάπη όμως εγώ. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς τη χαρά. Λοιπόν, μη μου ζητήσεις άλλα εξωφρενικά πράγματα. Είμαι στα όρια. Πες πω. Πες μου πως μ' αγαπάς. Πες το. Πες μου πως μ' αγαπάς. Λυπούμε το. Πες μου πως μ' αγαπάς. Πες μου πως μ' αγαπάς. Χαραπέτου. Στράτε να την πνίξεις. Να την πνίξω, να ησυχάσω θέλω. Πες πως μ' αγαπάς. Πιο δυνατά. Θέλω να ακουστεί παντού. Σε όλο το σπίτι. Αγαπώ σε Στράτο. Αγαπώ σε Στράτο μου. Μου. Κι εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου. Χαμογελάστε. Αλλά... Παραλίο. Νιώθω τον κόσμο να χάνει. Έχουμε και ωραίο γλυκό. Να σας κεράσουμε. Ωε, ευχαριστώ. Εντάξει. Άντε ρε, χάρτη. Κεράς. Κράτα τα άριστα. Ευχαριστώ, παιδιά. Άντε. Γεια σας. Σοβαρό. Γεια σας. Να μου πεις. Φύγαμε και 3 ευρώ tips. Μαρκό, ρώτησα σε κάτι. Μεν αλλάσεις κουβέντα. Γιάρη, καταλαβαίνω ότι ανησυχία σου για αρφή σου, αλλά νιώθαν και αυκαλείς τα νεύρα σου πάνω μου. Τα νεύρα μου, ρε Μαρκό. Είπες μου ότι ζήτησες σου, Γαβριέλα, 50.000 ευρώ. Τι εννοείς, εκβιάζεσαι, ας πούμε? Ναι. Γιατί, δεν θεωρείς την αρφή σου ικανή να κάνει έτσι πράγμα? Μα να σε εκβιάσει η Γαβριέλα. Δεν ξέρω πώς το λες εσύ, και ούτε πρέπει να σου πω τέτοια κουβέντα, αλλά... Ναι, απέταν που μέναν 50.000 ευρώ. Για να κάνει τι τούτα τα λεφτά, ας πούμε. Δεν ξέρει αν... Αν? Αζί θέλεις να πεις. Αν την αφήσετε να ζήσει, κύριε Μάρκο. Εσύ ο πεθερός σου. Τι θέλεις να πεις τώρα, ρε? Εγώ έναν πράγμα να σε ρωτήσω. Έχεις να κάνεις κάτι με την εξαφάνιση της αρφής μου? Αν είναι εξαφάνιση, δηλαδή, ζωή τίποτα άλλο. Αρκεψά να κρυεύκουν τα πράγματα, γι' αυτό κόψε το ζαμιά. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. Ρε, για τη ζωή της αρφής μου που μιλάς. Για τη ζωή της, κατάλαβες? Ωστά έτσι, Βρίσκεις την Ηλέκτρα πολύ ενδιαφέρουσα γυναίκα. Φυσικά. Είναι καλλιεργημένη, έχει προσωπικότητα και είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Γλυκός άνθρωπος, μάλιστα. Μιλήσατε καμιά φορά και για τον Σταύρο? Φυσικά. Αφού ο Σταύρος είναι κοινός μας φίλος, φυσικό δεν είναι να μιλάμε. Και τι ακριβώς είπατε? Μόνικα, μην κατεβάζουμε τη συζήτηση σε επίπεδο κουτσομπολιού. Δεν επιτρέπεται. Σωστά. Α, τα κορίτσια θα είναι. Ωραία, καλή σας. Καλώς τους, καλώς τους. Εγώ θα πρέπει να πάω. Γιατί φεριάζεσαι, κάτσε λίγο. Είμαι λιγάκι βιαστική. Γεια σας. Τι μου φέρες εδώ, λεβέντη μου? Σουφλέ. Σουφλέ, α, μπράβο. Να είσαι καλά. Έλα, κάτσε, κάτσε. Λέλα. Λέλα. Τι έχεις μείνει εκεί σε στυλί άλατος? Τούτη κορούα που έφυγε Διονύση. Η Μόνικα. Μόνικα? Ναι. Όχι, κάνεις λάθος. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν ξέρω τη γυναίκα του φίλου μου του Σταύρου. Μόνικα τη λένε. τότε που πέρασε από το σπίτι μας και ήθελε πληροφορίες για τη μακαρίτη σαν την Ειρηνού. Μια στιγμή. Τούτη εδώ είναι που πέρασε από το σπίτι σας και ζητούσε πληροφορίες από την Ειρήνη. Ναι. Συστήθηκε μας με άλλον όνομα. Τι όνομα σας έδωσε? Ένα θυμό με κάτι ρώσικο, Διονύση, ένα θυμό. Πότε να βγουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων? Πώς είναι η υπομονή να κάνω, γιέ μου, για την κόρη μου που μιλούμε. Εντάξει, καταλαβαίνω. Μόλις έχετε τα αποτελέσματα, πάρτε με τηλέφωνο, είτε εμένα, είτε το γιο μου στο κινητό μου. Σε παρακαλώ. Άντε, γεια. Κάμνε υπομονή, κυρία Άννα. Υπομονή. Αν εξαφανίζεται εσένα το δικό σου παιδί, ήταν να κάνεις υπομονή, κύριε Φιλιππέ. Συγγνώμη μπορεί να σου το πω, κυρία Άννα, αλλά η κόρη μου δεν έκαμνε έτσι λάθη. Ένα λάθος έκαμε που παντρεύτην τον γαμπρό μου. Εσύ και ο γαμπρούλης σου καταντήσετε το παιδί μου, για μένα που το καταντήσετε. Και αντί να σκάσεις, να είσαι μου ότι απείλησες το και που πάνω. Εν είπα έτσι πράγμα. Εννοούσα ότι πολλές φορές έκοψε μέσα και ζήτησε μου λεφτά. Ποτέ μου εν της είπα όχι. Πάντα εβοηθούσα την να αντιμετωπίσει όποιον πρόβλημα έβρισκε. Βέβαια, αφού τις περισσότερες φορές εσύ ήσουν ένοχος. Φταίω εγώ δηλαδή που η κόρη σου έκαμε μωρό με τον ναρκωμανή τον Πανίκο. Φταίω εγώ που επίε με τον άντραν της κόρης μου. Έτσι σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για την Γαβριέλα μου. Επιτρέπεις μου, μου επιτρέπεις, η αλήθεια τούτη είναι. Και για τα λάθη της ψάξε και εσύ σαν μάνα τις ευθύνες σου. Όσο για το που είναι, μακάρι να μπορούσα να βοηθήσω, αλλά δεν έχω ιδέα. Σίγουρα δεν θέλετε κανένα ουζάκι. Μα τι πάθατε επιτέλους, από την ώρα που σας είπα για την Ειρήνη, δεν μιλάτε. Μπορώ να σας κάνω μερικές ερωτήσεις? Ρωτάμε. Αυτή η κοπέλα που είπατε πως είχατε σχέση, η Ειρήνη. Ξέρετε, αν έμεινε έγκυος. Ναι, αλλά δεν το ήξερα. Δηλαδή, έφυγε από την Κύπρο χωρίς να το μάθετε? Ναι. Το έμαθα μετά από χρόνια. Τι άλλο έμαθες για την Ειρήνη? Η Ειρήνη κατέληξε στην Οδοσούτσου. Και το παιδί? Το έδωσε για υιοθεσία στην Αθήνα. Ήτανε κορίτσι. Και πόσο χρονών είναι αυτό το κορίτσι, κύριε Αντώνη? Στην ηλικία σου. Εσείς, κύριε Αντώνη, ξέρετε που είναι το κοριτσάκι τώρα? Δεν έχω ιδέα. Αντώνη, πρέπει να σου αποκαλύψω κάτι. Εγώ πρέπει να σας αποκαλύψω πρώτος κάτι. Είμαι Κυπραίος. Είσαι Κυπραίος? Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το γράμμα θα σας βοηθήσει να δείτε την αλήθεια. Πήγες ποτέ στην οδό Σούρτσου σε ένα σπίτι όπου ήταν δύο κυρίες, όπου η μία κυρία ήταν αυτή που συνάντησες προχθές στο σπίτι μου? Εγώ. Ναι, εσύ. Και χρησιμοποίησες μάλιστα κι άλλο όνομα. Η Ρένα, που τα σήμερα θα είναι στη θέση της Γαβριέλλας. Γι' αυτό να της εξηγάς τι κάνεις για να μπει στο κλίμα. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Πολλά ωραία, μπράβο. Προστεί τόσο ενθουσιασμός, πινακό. Τουλάχιστον τούτο είναι μωρό δικό μας. Είδες πόσα μπλεξίματα είχαμε με τις άλλες σεκρετάριδα μέσα. Πιστεύω πως με έχουν μπερδέψει με άλλη κοπέλα. Όχι, ήταν σίγουρη 100%. Μπορεί να ήταν κάποια άλλη που μου μοιάζει. Στο κάτω-κάτω είναι 100 χρόνων, είναι γριά και... Α, όχι. Τα έχετε 300 και δεν είναι καθόλου γριά. Ωραία, για ποιο λόγο να πάω εκεί? Αυτό θέλω να μάθω, Μόνικα. Και σένα γιατί σε ενδιαφέρει τόσο πολύ? Με ενδιαφέρει. Θέλω να μάθω τι έψαχνες να βρεις για αυτή την...